πάει και αυτή η δουλειά. Λοιπόν, το Σέσκολο απέκτησε το δικό του χώρο. Νίκησε 4 στρέμματα χωραφάκι εδώ στο πρωτοχώρι Κοζάνη, σε ένα χωριό έξω λίγο από την Κοζάνη. Μόλις έκανα τη διαδικασία για να έρθει το νερό. Και τώρα πάνε να σας δείξω το χωραφάκι που είναι εδώ πιο πέρα. 4 στρεματάκια. Θα είναι η έδρα από το ένα Σέσκολο. Με λαχανικά φυσικής καλλιέργειας φυσικά. Πάντα. Έχει λίγο δουλίτσα. Πρέπει να μπω με τραχτέρ να το οργώσω και να το φρεζάρω. Μία φορά θα το κάνω αυτό, δεν θα ξαναμπεί μηχάνημα βάρη μέσα. Πρέπει από, από τις δυο πλευρές που είναι ανοιχτό να το φράξω με κάτι για να μην μπαίνουν μέσα ζώα και τετράποδα και δίποδα. Το νερό σε 10 μέρες μου είπαν ότι θα είναι έτοιμο. Για να δούμε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να καλλιεργούμε. Φέτος θα είναι λίγα, το χρόνο λίγο περισσότερο. Κάποια στιγμή θα κάνω και ένα μεγάλο θερμοκήπιο για να έχουμε λίγο πιο πρόημα. Και να παρκάρουμε εδώ. Το όργος πιο πέρα. Λοιπόν, το χωραφάκι είναι αυτό εδώ. Εδώ κατεβαίνουμε και είναι αυτό. Ξεκινάει από εδώ μέχρι εκεί κάτω που τελειώνει ο φράχτης και όλο αυτό εδώ. Μεγάλο, 4 στρέμματα, τεράστιο. Δεν θα το καλλιεργήσω όλο με τη μία, σιγά σιγά. Εδώ μπροστά θα γίνει το κομπόστ για να έχουμε το δικό μας φυτόχωμα για λίπασμα. Το νερό θα μπει και ψηλά, από ό,τι μου είπαν θα κάνω κάποια στιγμή για μια δεξαμενή εδώ πέρα. Γεμίζουμε νερό για να χρησιμοποιώ ενεργούς μικροοργανισμούς. Τώρα έχει εδώ ήταν μια καρυδιά, την έκοψα και την ξύλωσα. Παλιά ήταν ένα παλιό θερμοκήπιο εδώ πέρα, βλέπω ότι έχει γεμάτο νάλο, θέλω να τα καθαρίσω λίγο. Θέλει δουλειά τώρα εδώ, έχει δουλειά. Εδώ πάνω θέλει λίγο να καθαρίσω αυτά, να τα συμμαζέψω, αυτές τις αγριάδες όλες εδώ. Ω, πολύ πράγμα. Λοιπόν, πρώτο βιντεάκι για το χωραφάκι, μόλις σας το έδειξα. Θα επακολουθήσουν και άλλα βιντεάκια με το πώς θα γίνεται σιγά σιγά, με το που θα μπει το νερό, πώς θα το φράξω, τις πρώτες καλλιέργειες στο σπορείο ήδη το έχω κάνει, οπότε θα βάλουμε και τα πρώτα μας φυτά φέτος. Εδώ είναι το κρηματάκι του Γιώργου του Κοκκινίδη, σποροφύλακα του Πελίτη, και αυτός συνεργάτης, φίλος, αδερφός, πατέρας, θείος, όλα είναι. Με βοηθάει πάρα πολύ, είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Γιώργος ο Κοκκινίδης. Χάρη σε αυτόν βρήκα και το χωραφάκι εδώ. Και μεγάλη χαρά για τον έχω και αυτόν δίπλα, και θα ξέρω ότι καλλιεργεί για αυτούς παραδοσιακούς σπόρους και όχι υβρίδια από τις παλιοεταιρείες. Λοιπόν, εδώ θα κλείσει αυτό το βίντεο, μικρό ήταν. Όποιος θέλει να βοηθήσει την κατάσταση, ένα like, ένα subscribe, μια κοινοποίηση, για να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλα βιντεάκια. Στο επανειδήν.